τον πατέρα Νικόλαο Χατζηνικολάου, Μητροπολίτη Μεσογείας και Λευρεωτικής. Τι θα πει πνευματικός άνθρωπος, μπορείτε να μας πείτε? Ασχολείστε λίγο λιγότερο με την ύλη, θα το δούμε στη συνέχεια. Αυτό ναι. Αλλά είναι λίγο λιγότερο, όχι καθόλου. Λίγο λιγότερο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θέλω όμως να ξεκινήσω από το εξής. Συνήθως σε αυτές τις κουβέντες που έχουμε, πρόσωπο με κάποιον, έχουμε ένα εισαγωγικό βίντεο το οποίο λέει ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός και τι έχει κάνει στη ζωή του. Εσείς δεν το θελήσατε να το δώσουμε αυτό. Θα πω εγώ δύο πράγματα για σας, για όσους δεν το ξέρουν, ότι δεν ξεκινήσατε από την Εκκλησία, ξεκινήσατε από την επιστήμη, τη φυσική και την ιατρική, και σε ελληνικό πανεπιστήμιο αλλά και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και μεγάλα πανεπιστήμια όπως είναι το Harvard και το MIT, και καταλήξατε στην Εκκλησία. Θέλω να μου πείτε λοιπόν αυτή η σύζευξη και η μετάβαση πώς γίνεται και πώς έγινε, γιατί μου φαίνονται αντίθετα. Γιατί αντίθετα? Αν ας πούμε εγώ ξεκινούσα από επιστήμονας, από ερευνητής και σε κάποια στροφή της ζωής μου κατέληγα επιχειρηματίας, θα γινόταν η ίδια ερώτηση? Το λέω αυτό γιατί συχνά τίθεται και μέσα μου. Mm-hmm. Και γιατί συχνά και μου το λένε οι άνθρωποι, με ρωτάνε, φαίνεται λίγο παράξενο. Θέλω να αναλύσω το γιατί είναι παράξενο, πώς το καταλαβαίνει ο κόσμος. Για μένα είναι πάρα πολύ φυσικό. Αισθάνομαι ας πούμε ότι καταρχάς πολύ μεγάλη ευλογία από το Θεό το ότι σπούδασα, και επίσης μου δόθηκε η ευκαιρία να μπω σε ένα κάπως ευρύ φάσμα επιστημών και το αγάπησα και δεν τα έμαθα μόνο αλλά μπήκα και στην έρευνα. Και τα διδάξατε κιόλας. Η διδασκαλία είναι λιγότερο από την έρευνα. Η έρευνα είναι κάτι που υπαρξιακά σε αλλάζει, σου δημιουργεί πολύ εσωτερικούς κραδασμούς. Mm-hmm. Αισθάνθηκα πραγματικά ότι το ευχαριστήθηκε η ψυχή μου. Μέχρι σήμερα συντηρώ την επιστημονική μου γνώση ελαίου διαδικτύου. Αν δεν υπήρχε δεν θα μπορούσα, δεν μπορώ να κάνω έρευνα. Να. Αλλά μπορώ όμως να ξέρω πού πηγαίνει ας πούμε η φυσική, η γενετική, η μηχανική, κλάδι, η νανοτεχνολογία που εμένα με ενδιαφέραν. Ναι. Και έχω ακολουθήσει αυτή την πορεία. Αυτή η επιστήμη και η επιστημονική γνώση, και ιδιαίτερα στους δικούς σας τομείς, συνήθως είναι αντίθετα με την πίστη. Γιατί έχουν την απόλυτη έρευνα και έχουν και την ανάγκη να τεκμηριωθεί ένα αποτέλεσμα μέσα από την απόδειξη, αν δεν κάνω λάθος. Ενώ η πίστη είναι εντελώς... δεν θέλει απόδειξη. Δεν θέλει τεκμηρίωση. Όχι, έχει τεκμηρίωση. Γι' αυτό σας έκανα την ερώτηση. Θα σας πω, το καταλαβαίνω. Καταρχάς, η επιστήμη όντως σε αυτό που κάνει προσπαθεί να το αποδείξει, αλλά έχει πολλά κομμάτια πίστης και η επιστήμη. Mm-hmm. Επί παραδείγματι, σήμερα εμείς τα συμπεράσματα τα επιστημονικά τα πιστεύουμε. Ας πούμε, τα περί σκοτεινής ύλης και σκοτεινής ενέργειας είναι στοιχεία που τα πιστεύουμε. Τα περί ενιαίων πεδίων είναι στοιχεία που τα πιστεύουμε. Κάποιοι τα βρήκανε, κάποιοι πιστεύουν και αυτοί και λένε κάτι. Ναι. Και εμείς τους ακούμε, έχουμε μια εκτίμηση, έχουμε μια αναγνώριση, έχουμε μια εμπιστοσύνη, έχουμε μια πίστη και τα δεχόμαστε. Mm-hmm. Παντού υπάρχει αυτή η πίστη, είναι που κλείνει η καρδιά. Και παντού υπάρχει και ένα κενό πάντα, έτσι, ένα υπάρχει μεγάλο ερωτηματικό. Κενό, αλλά ας πούμε υπάρχουν μεγάλοι επιστήμονες, πολύ μεγάλοι, στους οποίους θα πρέπει να κάνει κανείς αυτό το ερώτημα, όχι σε μένα. Ο Francis Collins. Ο Francis Collins είναι αυτός ο οποίος σήμερα είναι ο διευθυντής και πρόεδρος του NIH, του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας. Είναι ο επικεφαλής του προγράμματος του ανθρώπινου γονιδιώματος. Mm-hmm. Ο άνθρωπος αυτός έχει γράψει ένα βιβλίο «Η γλώσσα του Θεού». Αυτός είναι η απάντηση σε κάποιους άλλους που προσπαθούν και αυτοί με βάση τον επιστημονικό εξορθολογισμό των συμπερασμάτων να πούνε κάτι άλλο. Και φυσικά δεν είναι ο μόνος. Βγαίνει λοιπόν ένας διάλογος τέτοιος όπου πραγματικά κάποιος οδηγείται σε μια αποζήτηση εκτός των ορίων του αληθιών και κάποιος άλλος σφίγγεται και κλείνεται μέσα σε αυτό το οποίο μπορεί να δει, να ακουμπήσει, να σκεφτεί, να κατανοήσει. Να το ρωτήσω κάπως αλλιώς, γιατί τα σκεφτόμουν πριν μπούμε στο στούντιο να κάνουμε την κουβέντα αυτή, ότι ίσως η επιστήμη, η επιστημονική έρευνα δεν σας έδωσε όλες τις απαντήσεις που θέλατε. Θα σας και πω. Τις ψάξατε κάπως αλλιώς. Εμένα με γέμισε αυτό το πράγμα. Με γέμισε, πώς να το πω, το ευχαριστήθηκα με όλα μου τα κύτταρα. Το λέω και τώρα και γλυκαίνεται η γλώσσα μου.
το απίλαυσα. Πώς να σας πω. Mm. Αισθάνθηκα πώς κολυμπάω μέσα στα προσδιοριζόμενα όρια μου μέσα από αυτή τη γνώση. Και το ευχαριστήθηκε η ψυχούλα μου, να το πω έτσι. Τώρα. Περιμένετε. Το ένα μου έδειξε τα ωραία μου όρια. Mm. Το άλλο με έβγαλε από τα όρια. Έχω ένα. Με έβγαλε από τα όρια μου. Θα σας πω, κατάλαβα ότι και μέσα στο γνωστικό περιεχόμενο της ζωής και της αντιλήψεως είναι κανείς αρκετά περιορισμένος. Και η φυσική και γενικά η επιστήμη, παρά το γεγονός ότι κάποιοι μιλούν για τη θεωρία των πάντων, οδηγεί σε πολύ περιορισμένη γνώση. Εγώ αισθάνθηκα, ήμουνα με κάποια παιδιά και αυτό το παράδειγμα είχα να τους πω τις προάλλες, ότι σαν να πήγαινα με την επιστήμη οδηγώντας ένα υπερηχητικό αεροπλάνο. Τέλεια εξοπλισμένο, ψηλές ταχύτητες, τρελαίνομαι. Και ξαφνικά κατάλαβα ότι υπάρχει και πύραυλος. Διάλεξα το δεύτερο. Και είναι αλήθεια αυτό που σας λέω. Δηλαδή, γιατί τελικά η εκκλησία είναι κάτι άλλο. Ναι. Δεν είναι αυτό οι περιουσίες, τα συσίδια, τα δεν ξέρω. Δεν είναι η εικόνα αυτή την οποία δυστυχώς βλέπουμε και έχει επικρατήσει. Θα έρθουμε σε όλα αυτά. Αυτό που απορρίπτουμε, που απορρίπτουν γενικά ως εκκλησία, ως πίστη, το έχω απορρίψει και εγώ πανηγυρικά. Ναι. Υπάρχει άλλο πραγματάκι όμως. Τι? Φιλετάκι. Από μέσω το οποίο αυτό που σας είπα, μπαίνεις στον πύραυλο και φεύγεις. Είναι άλλο πράγμα η εκκλησία. Και αυτό... Μπαίνετε μόνος σας και φεύγετε. Γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά αυτούς που διακονούν από ένα σημείο και μετά αυτά το οποίο εσείς διακονείτε σήμερα από τη θέση σας. Είναι... Ότι πρέπει να πάρεις κι άλλους μαζί σου. Και πώς θα τους πάρεις να κάνετε αυτό το ταξιδάκι με τον πύραυλο. Αυτό είναι η μεγάλη δυσκολία. Αν μπορώ λίγο αυτή τη στιγμή να δώσω μια υποψία σε εσάς, σας πήρα μαζί μου. Αν όχι, έμεινα μόνος μου. Έχει την ομορφιά της και η μόνωση, η μονήρης πορεία, οπωσδήποτε. Αλλά είναι εκπληκτικό πράγμα και η κοινωνία. Εγώ είμαι παπάς και κοινωνώ αυτό το πράγμα, όσο μπορώ. Με όποιον τρόπο. Να σας πω κάτι. Παρακαλώ. Είστε παπάς, όπως λέτε, με ανθρώπινο πρόσωπο όμως. Τι θέλω να πω εγώ? Θέλω να πω ότι μιλάτε όπως μιλάω εγώ, όπως μιλάει στο κοντρόλι σκηνοθέτης μου που την ακούω τώρα στα αυτή μου και μου λέει ότι είναι εγωιτευμένη. Είστε παπάς όπως είναι όλοι γύρω μας εδώ πέρα, που κάποια στιγμή καθόμαστε και μιλάμε με έναν απλό λόγο. Με αυτό το, αυτήν την ανθρωπιά. Το είναι προσωπικό σας στοιχείο. Όχι. Όχι. Είμαι πολύ λίγος για να είναι προσωπικό μου πράγμα. Δεν ξέρω τι εννοείται ακριβώς εσείς. Εννοώ ότι αυτό δεν που εγώ είναι νιώθω... γνώρισμα του συνόλου των εκπροσώπων της Εκκλησίας. Δεν ξέρω. Εγώ βρήκα. Εγώ το λέω αυτό. Εσείς κάνατε τη στατιστική σας. Εγώ την παρατήρησή μου. Φοβερά ανθρώπινα. Βρήκα μια πολύ φιλάνθρωπη διδασκαλία σε αυτό που λέγεται Ευαγγέλιο. Βρήκα έναν φιλάνθρωπο κόσμο μέσα από τα παραδείγματα των προτύπων που προβάλλονται στον εκκλησιαστικό χώρο. Ζω τη φιλανθρωπία αυτή, αυτό το ανθρώπινο πράγμα, δυστυχώς ως εξαίρεση, αλλά όμως ως επιβεβαίωση της αλήθειας. Και δεν με ενδιαφέρει το τι θα πει η πλειοψηφία. Με μαγεύει όμως και έχω να αντλήσω και αυτό μετά να το μοιραστώ και να δω στα μάτια κόσμο και να με δει και να βγει αλήθεια και αγάπη και καλοσύνη. Επικοινωνία είναι όλο αυτό. Εγώ θα πω τη λέξη επικοινωνία και ταξιδεύουν προς ένα άγνωστο. Προτιμώ τη λέξη κοινωνία. Κοινωνία είναι περιχώρηση, είναι ωραίο πραγματάκι. Σε ένα κοινό ταξίδι προς ένα άγνωστο σημείο, το οποίο κατά τη δικιά μου γνώμη είναι και ένα απλό άγνωστο σημείο. Η αρχή και το τέλος της ζωής, έτσι. Θέστε, δεν είναι τόσο απλό, είναι απλό στο να το... Κοινό, αλλά είναι αρκετά σύνθετο στο να μπορέσεις μετά, αφού το δεχθείς, να το επεξεργαστείς. Να το επεξεργαστείς. Αλλά είναι αποδραστικό και την αρχή και το τέλος. Ίσως να το επεξεργαστείς για να μπορέσεις να το δεχτείς. Πάει και ανάποδα. Όχι. Όχι. Πρώτα το δέχεσαι και μετά είναι διαφορετικά γιατί, πράγματα. Πέστε μου γιατί. Κάπως εγώ νιώθω ότι η καρδιά το δέχεται και το μυαλό είναι ο πρίντερ. Δεν είναι αντίθετα τα πράγματα. Είναι πολύ ευρεία η καρδιά και στενό το μυαλό. Το μυαλό είναι για να ερμηνεύσει, για να εξηγήσει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πώς επιστημονικά θα μπορούσε κανείς σε έναν κόσμο στον οποίο εκλογικεύουμε και τα εσωτερικά μας αισθήματα, τη διαίσθησή μας ακόμη, να σκέπτεται κανείς με την καρδιά? Είναι εκπληκτικό. Αυτό γεννά την ιδιοφυΐα. Το να μπορέσεις. Την καρδιά, να... λέτε.
Σου πω ένα παράδειγμα. Το κέντρο της ευφύειας είναι η καρδιά. Και δεν, θα πείτε έτσι. Τι θα πει η καρδιά. Δεν το ξέρω ακριβώς κι εγώ να σας το πω. Αλλά δεν είναι το συναίσθημα. Mm. Είναι η γενικότερη αίσθηση. Ας πούμε, ο Αϊνστάιν δεν ήταν ένας. Δεν ήταν καλός στα μαθηματικά. Ήταν εκπληκτικός στην αίσθηση. Το να συλλάβει, ας πούμε, την ιδέα ότι η ταχύτητα του φωτός είναι το ανώτατο όριο της ταχύτητας, είναι ένα φράγμα. Αυτό δεν είχε να κάνει με την αίσθηση ή ο τετραδιάστατος ή ο πολυδιάστατος χώρος ή η καμπύλωση του χώρου ή η συστολή, ξέρω εγώ, του μήκους και η διαστολή του χρόνου. Αυτά είναι πράγματα αντίθετα με τις αισθήσεις μας. Το συνέλαβε και το απετύπωσε μετά πάνω στο χαρτί. Είπαμε και του λύσαν άλλοι τις εξισώσεις. Ναι. Αυτό το πράγμα είχε καρδιά. Κάτι κατάλαβε. Απολύτως αντιληπτό από μένα αυτό. Mm. Είναι η σύλληψη που μπορεί να γίνει από κάποιον και μετά η επέκταση και η υλοποίηση μπορεί να γίνει από κάποιους άλλους. Αυτό είναι αλήθεια και το βλέπουμε και στην καθημερινότητα. Να μην το πω όμως, λίγο να το διορθώσω. Είπατε καρδιά όμως και καρδιά ως κέντρο ευφυΐας. Και παρόλο που είστε γιατρός, λέτε, μα δεν ξέρω και τι είναι η καρδιά. Καταρχάς δεν είμαι κανονικός γιατρός. Είναι ένα λάθος πράγμα που έχει πτυχία ιατρικά, αλλά δεν είμαι τέτοιος. Θέλετε να πείτε ότι δεν έχετε εξασκήσει κλασικά την ιατρική? Όχι, δεν έχω κάνει έρευνα, και οι σπουδές μου είναι σε ερευνητική ιατρική, δεν ήταν κλινική ιατρική. Και έχω παντρέψει λίγο αυτά τα πράγματα. Και τούτο που πώς ξεκίνησε, θέλησα να φύγω λίγο από την ύλη και να περάσω στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο ως βιολογική οντότητα. Και μετά μου βγήκε στο να περάσω στον άνθρωπο σε αυτό που είπατε στην αρχή, στην πρώτη λέξη, ως πνευματική οντότητα. Mm-hmm. Ύλη και πνεύμα δεν είναι αξεχώριστα. Και χωρίζονται και είναι και ενιαία. Έτσι δεν είναι? Ας πούμε, εγώ θα το πω στο ανθρώπινο σώμα, ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματικός. Είναι αυτή η ωραία εναρμονισμένη μίξη ψυχής και σώματος, όπου μπορεί η υγιής εσωτερική διάθεση να διευκολύνει την υλική υπόσταση, το σώμα, και αντιστρόφως. Αν και υπάρχουν και εξαιρέσεις, παρά τα αυτά, αυτή η συνοχή, η λεγόμενη συμφία, νομίζω είναι ένα πολύ μεγάλη αλήθεια. Θέλω να έρθουμε σε αυτό που ζούμε τώρα. Τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά τώρα το βιώνουμε όλο και πιο έντονα και έχουμε και δρόμο μπροστά μας. Εσείς ήδη έχετε μιλήσει, έχετε εκδηλωθεί για αυτό που ζει η χώρα μας. Η κρίση που δεν είναι μόνο οικονομική, είναι κοινωνική, είναι πολιτιστική, είναι μια κρίση συνολική. Και έχετε μιλήσει και με πολλή ένταση και θα έλεγα και με θυμό κιόλας. Όχι με θυμό, με πόνο. Θα μου πείτε εσείς. Σε μια μάλιστα έτσι παρέμβασή σας με μια εγκύκλιο που κάνατε, αν δεν κάνω λάθος, ήταν με αφορμή το τέλος ακινήτων, αυτό που επωνομάστηκε και χαράτσι. Κάποιοι είπαν ότι κάνατε μια πολιτική παρέμβαση. Θέλω να μου πείτε, εάν ο λόγος που μπορεί να εκφέρει ένας άνθρωπος σαν και εσάς, από τη δικιά σας θέση, μπορεί να είναι απολύτως διαχωρισμένος, δηλαδή να πούμε ότι είναι ο λόγος της Εκκλησίας και δεν είναι πολιτικός, γιατί εγώ έχω τη βεβαιότητα ότι όποια παρέμβαση στο σύνολο της ζωής, σε μια κοινωνία και σε ένα σύνολο ανθρώπων, είναι πολιτικό, αυτό που λέμε πολιτικό. Εγώ έτσι όπως το καταλαβαίνω το πολιτικό, πιστεύω ότι αν το πολιτικό δεν είναι και πνευματικό, είναι λάθος. Και αν το πνευματικό δεν έχει πολιτικό λόγο, είναι και αυτό κενό. Είναι αυτή η συμφυΐα που είπατε προηγουμένως, και το ενός με το άλλο. Και εδώ θα μπορούσε να υπάρχει ωραιότατος, τολμηρός, ελεύθερος, νεανικός, πνευματικός λόγος με πολιτικές συνέπειες. Εγώ ζω τον πόνο των ανθρώπων. Δεν έρχονται να μου θέσουν ερωτήματα περί Θεού. Έρχονται να μου ζητήσουν φαγητό. Γιατί δεν έχουν που αλλού να πάνε. Δεν ξέρω αν γι' αυτό έρχονται σε εμάς. Και έρχονται, και εγώ πόνεσα για αυτό το πράγμα. Αλλά κυρίως πονώ για την ανάγκη των ανθρώπων. Ότι τελικά η ανάγκη του φαγητού κατέστη μεγαλύτερη ανάγκη από την ανάγκη των βαθύτερων ολοκληρωτικών του ανθρώπου αναζητήσεων. Και μπήκα σε όλο αυτό το πράγμα και πόνεσα. Θυμός δεν υπήρχε. Πόνος υπήρχε. Πολιτική σκοπιμότητα έτσι για να δείξει κάτι δεν υπήρχε. Μηδέν, το απόλυτο μηδέν της κλίμακος Κέλβιν αυτό. Αυτό που υπήρχε ήταν μια διάθεση να πει και κάποιος μια αλήθεια με όποιο κόστος. Σε αυτή την παρέμβαση όμως είπατε κάτι που παρεξηγήθηκε ή θα μπορούσε να παρεξηγηθεί. Θα το ακούσω. Ότι προτρέψατε περίπου τους μη έχοντες να πληρώσουν το συγκεκριμένο. Να μην το πληρώσουν. Και αυτό θα μπορούσε. Δεν το είπατε έτσι ακριβώς. Το είπατε με τη λέξη απόγνωση. Μάλιστα. Όπως βρίσκεται. Να μην φτάσει σε απόγνωση. Ναι. Εδώ ήταν είμαστε. Σαν να λέγατε, όποιος κρίνει ότι πληρώνοντας ακόμη ένα φόρο
ότι νιώθει σε απόγνωση, να μην το πληρώσει δηλαδή. Υπάρχει κάτι. Καλέσατε τον κόσμο σε απειθαρχία στον νόμο του κράτους. Από την άλλη μεριά, έτσι δεν είναι? Ενοχλήθηκαν αυτοί που φτιάξαν νόμους από ανθρώπους που σκοτώνουν τον άνθρωπο. Διότι όταν κανείς δεν έχει, πέστε μου εσείς που θέλετε θετική σκέψη, να μας πείτε από πού θα τα βρει. Θα τα ζητήσει από δεξιά και αριστερά, θα τα ζητήσει από μένα, θα ζητήσει από εδώ και από εκεί. Φτιάξαμε ένα κράτος, αυτό δηλαδή η ένταξή μας στην Ευρώπη σημαίνει ότι δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε το σημερινό μας φαγητό. Δεν μπορούμε να καθίσουμε κάτω από το σπίτι μας και υπερηφανευόμαστε. Και ποιοι μας το φτιάξαν όλοι αυτοί και κανένας δεν παραιτήθηκε. Κανένας δεν ζήτησε συγγνώμη. Κανένας δεν, ξέρω εγώ, ομολόγησε λάθη. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν γίναν λάθη, να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα βέβαια. Αλλά τι λέω, δεν μπορείτε. Πέστε ένα όχι ηρωικό, μη φοβάστε, πώς θα σας βγει το φως. Και αρχίζει μετά η μάχη, την οποία και εγώ έκανα από πίσω, για να μην περάσει αυτό το μέτρο σε αυτούς που δεν έχουν. Mm-hmm. Για να πούμε λιγάκι πώς έγινε. Ξέρετε τι είπατε, θέλω να μου πείτε πώς έγινε. Πέστε μου για να σας πάω στο επόμενο ερώτημα. Δεν θέλω κι εγώ να σας διακόπτω, αλλά κάπως να το ολοκληρώσω. Ναι. Σε πρώτη φάση μου έρχεται ένας ανθρωπάκος, κεράκος. Και μου λέει, κάτι συγκινημένος. Βέβαια, εγώ πήρα μηνύματα ποικίλα από αυτό το πράγμα, από αυτή την πρωτοβουλία, που κατάλαβα την ανάγκη του κόσμου, όχι για φαγητό, για λίγο αυθεντικό και αληθινό λόγο. Για λίγη ειλικρίνεια, αλήθεια. Παλικαρίσια, να το πει κανείς. Χωρίς κόστος μεγάλο. Έρχεται λοιπόν κάποιος και μου λέει, έχω ένα βάρος στη συνείδησή μου, που μου το έβγαλες με αυτή την εγκύκλιο. Και θα σου πω ποιο είναι. Πηγαίνω σε ένα συσίτιο της δικής σου Μητροπόλεως και τρώω. Έχω όμως για να φάω. Έχω πληρώσει και το χαράτσι. Παρά τα αυτά, μου είναι πολύ δύσκολο να μαγειρεύω κάθε μέρα για έναν άνθρωπο. Μου είναι πολύ επώδυνο να τρώω 5 μέρες το ίδιο φαγητό. Και δεν αντέχω να είμαι μόνος μου. Βρήκα ζεστό φαγητό, βρήκα συντροφιά, βρήκα ποικιλία. Θέλω να δώσω την ευγνωμοσύνη μου και να απαλύνω τη συνείδησή μου. Θα σου δώσω κάτι για να μπορείς να πληρώσεις και κανένα στο χαράτσι. Και που μου αφήνει, όχι όνομα, ούτε ξέρω ποιος είναι, μια σακούλα. Σαν αυτές που έχουν πατάτες μέσα από το σούπερ μάρκετ. Και είχε 109.000 ευρώ. Δεν κράτησε τα 9 να μου τα στρογγυλοποιήσει στα 100. Τόσα είχε, τόσα έδωσε. Έτσι υποθέτω, δεν μου τα έκανε 110. Ναι. Και μετά αμέσως στέλνω εγώ ένα γράμμα στον Υπουργό Οικονομικών, στον κύριο Βενιζέλο, και του λέω εγώ που είπα αυτό, κάποιοι μου δώσαν κάποια χρήματα που ξόφλησαν ήδη το χαράτσι για αυτούς που δεν μπορούν. Mm-hmm. Πες μου τι θέλεις, να μου στείλεις ονόματα και εγώ να ξοφλήσω αυτονών τα χρέη, ή να βοηθήσω ιδρύματα του κράτους φιλανθρωπικά, τα οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους όπως έχουν υποσχεθεί. Τι έγινε τελικά? Μου απαντάει σε 1 ώρα και 20 λεπτά, 1 και 26. Ναι. Το βράδυ. Το είδα εγώ το, με έναν πολύ καλό τρόπο, και μου είπε ότι ευχαριστούμε πολύ και δεν ξέρω τι και κάτι θα κάνουμε. Δεν μου απήντησε έκτοτε, τώρα δεν είναι πλέον υπουργό οικονομικών πιθανότατα. Όπου να είναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τα μοίρασα. Ναι, δεν είναι από σήμερα υπουργό οικονομικών. Πληρώσατε δηλαδή τους φόρους κάποιων δεν άλλων? Μου δώσαν, όχι. Έτσι. Έγιναν όλα αυτά που άλλα, μα είδατε πράγματα. Τι έγινε με τη ΔΕΗ και όλη την εξέλιξη, ναι. Και υπήρχε ένα ολόκληρο παρασκήνιο. Είπα, καλά έκανα και έγραψα την εγκύκλιο. Θέλω κάτι να σας ρωτήσω εδώ πάνω. Είπατε ότι δεν, εδώ που έχουμε φτάσει, δεν είπε κανείς καμιά συγγνώμη, δεν παραιτήθηκε κανείς. Από ποιους το περιμένετε? Δεν θέλω να τους προσδιορίσω, γιατί από δεν ποιο θέλω χώρο? Να καταλαβαίνετε. Από τους πολιτικούς. Κάποιος εγώ θέλω έφτεξε. Να σας πάω κόντρα εδώ. Πάτε μου, πες μου και για τους εκκλησιαστικούς. Θέλω να γίνω δικηγόρος του διαβόλου. Mm. Θα μπει και ο διάβολος εδώ σε αυτή τη συζήτηση. Όχι, βάλουμε το Θεό πάνω τώρα. Όχι, ο δικηγόρος του διαβόλου, με ό,τι αυτό σημαίνει. Νομίζω ότι αυτή η συγγνώμη και αυτές οι παραιτήσεις δεν αφορούν μόνο τον πολιτικό κόσμο, που βεβαίως είναι στην πρώτη γραμμή. Ο πολιτικός κόσμος που παίρνει τις αποφάσεις, αφορά όλες τις εξουσίες. Και μια από τις εξουσίες είναι και ο χώρος στον οποίο είσαστε κι εσείς. Είναι μεγάλη εξουσία η Εκκλησία. Μπορεί να μην έχει την παρεμβατικότητα του να ψηφίζει νόμους και να παίρνει αποφάσεις, έχει όμως τη δύναμη, τη μεγάλη, να μπορεί να επηρεάζει και τις αποφάσεις και τον κόσμο να δράει, να αντιδρά σε αυτές. Θα ζητούσατε από όλους αυτούς τους χώρους που είχαν αυτές τις εξουσίες και περνάγαν καλύτερα
από το μεσαίο και τον κατώτερο οικονομικά πολίτη να πούνε συγγνώμες και να δώσουν παραιτήσεις. Γιατί πιστεύω ότι η κοινωνία σήμερα το περιμένει από παντού αυτό. Μάλιστα. Και ο δικός μας ο χώρος και ο χώρος των μέσων ενημέρωσης. Και εμείς έχουμε μεγάλη εξουσία. Ήμουν έτοιμος να σας το πω. Όχι, γιατί... όχι για να δημιουργήσω κάτι άλλο. Όχι, σας το αλλά λέω μια εγώ. Ισορροπία. Σας το λέω εγώ γιατί πιστεύω ότι αυτές είναι οι ισορροπίες που πρέπει για να κρατηθούν. Για φανταστείτε σήμερα, ας πούμε, να μπορούσαμε να βγάλουμε λόγο έτοιμοι για παραίτηση και εσείς και εγώ. Με όποιο κόστος. Δηλαδή, ποιο είναι το κόστος να παραιτηθώ εγώ. Ξέρετε, να παραιτηθείτε εσείς και εγώ ναι. θα είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου. Ας κάνουμε αυτό το λίγο που μπορούμε εμείς εδώ που κουβεντιάζουμε τώρα για όλα τα πράγματα των άλλων. Εσείς και εγώ είναι πολύ απλό. Αλλά ίσως είμαστε αυτοί που έχουμε κάνει τα λιγότερα κακά. Οπότε. Κάνουμε. Εγώ δεν έχω τη δική μου ευθύνη. Όχι, κάνουμε. Αλλά ίσως έχουμε κάνει τα λιγότερα. Ίσως έχουμε κάνει τα λιγότερο βαριά. Το ερώτημα λοιπόν εδώ, αυτό που θέτετε εσείς, συγγνώμες και παραιτήσεις, έχουν ένα είδος εξιλαίωσης, τιμωρίας, παραδειγματισμού ή μιας καινούριας αρχής? Οπωσδήποτε όχι το πρώτο. Αλλά να πω αυτό μπορώ να κάνω και πρέπει να κυοφορηθεί τώρα μια νέα κατάσταση. Αυτό που φταίει είναι ένα σύστημα αντιλήψεων. Έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα, υπάρχει το εκκλησιαστικό σύστημα να το δεχθώ που είμαστε όπως είμαστε, υπάρχει το πολιτικό σύστημα, υπάρχει το κοινωνικό σύστημα, τα νέα παιδιά έχουν χωθεί σε ένα σύστημα. Εγώ γιατί προτείνω με τις εγκυκλίες μου στα παιδιά, ας πούμε με την έναρξη του σχολικού έτους, να επαναστατήσουν? Έκανα μια απλή δήλωση. Τι επανάσταση είναι αυτή που περιμένετε? Είναι δύσκολο αυτό, είναι πολύ λεπτό το θέμα, δεν εννοώ αυτό που έγινε στις 28 Οκτωβρίου στις παρελάσεις και που τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αυτά είναι φτηνιάρικα πράγματα. Δεν εννοείται βεβαίως ούτε γιαούρτια ούτε. Αυτό έλειπε. Σιγά την επανάσταση. Ναι. Αυτή είναι η επανάσταση. Επανάσταση είναι μια αλλαγή. Και πιστεύω ότι αυτό υπάρχει μέσα από ένα νεανικό, μέσα από τον νεανικό κόσμο. Πηγαίνω στα σχολεία. Πηγαίνω στα σχολεία και τα παιδιά του Λυκείου ιδίως είναι αδυσόπιτα. Με καρφώνουν και με χτυπάνε. Και λέω δίκιο. Και μετά προσπαθώ να μπω. Παντού όπου θέλετε. Αρχίζουν για την εκκλησία και μετά για την κοινωνία. Για φανταστείτε να κάνατε, αντί να κάνουμε εμείς αυτή τη συνέντευξη οι δυο μας, φανταστείτε να γινόταν μια συνέντευξη στην οποία να ήταν κάθε εβδομάδα άλλη μια ομάδα από τα λύκεια της περιοχής. Παιδιά. Και να σας έχετε πούνε... Έχετε δίκιο, είναι οι νέοι άνθρωποι, είναι αδυσόπιτοι και πρέπει να σας πω από τη δικιά μου την πλευρά ότι είναι οι πιο δύσκολοι συνομιλητές. Εκλεκτοί συνομιλητές. Οι πιο δύσκολοι, ναι. Βγαίνει η δύσκολη, αλλά η δυσκολία θα κυοφορήσει ναι. τελικά κάτι. Εγώ για διάφορα πράγματα, στα κοινωνικά θέματα, αυτά θα ζήσουν σε αυτό το χώρο. Τι μέλλον τους ετοιμάζουμε, γιατί δεν έχουν λόγο? Ας τους βοηθήσουμε να δημιουργήσουν μια παιδεία ελεύθερης σκέψης, ελεύθερη προβληματισμού, που να μπορούν να μαθαίνουν από τα λάθη τους. Να φύγουν από το σύστημα αυτής της κλασικής παιδείας, της κατευθυνωμένης. Σήμερα έχουμε το διαδίκτυο. Κάνουν πολύ κακή χρήση του διαδικτύου. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να βρω μια παρέα και προσπαθώ να το κάνω. Διαδικτυακής επιμόρφωσης, αγωγής. Να καλύψω τα κενά του συστήματος και να απελευθερωθώ από το σύστημα και από το εκκλησιαστικό. Να σας ρωτήσω εδώ ακριβώς που λέτε ότι θέλετε να απελευθερωθείτε από το σύστημα και το εκκλησιαστικό. Αισθάνεστε ότι είστε μόνος? Όχι. Γενικά θα σας το πω λιγάκι. Είμαι αρκετά μονήρης, το καταλαβαίνω. Μόνος από τους ανθρώπους του συστήματος, ναι. Ναι, αυτό εννοώ. Όχι, δεν είναι μόνο. Υπάρχει και λαός, υπάρχει και απλός παπάς. Χωρίς ειδική συγκρότηση όμως, που δεν μπορεί να κατευθυνθεί σε αποφάσεις που θα επηρεάσουν τους πολλούς. Με τη ευθύνη να μπορέσει ο καθένας να κάνει το μικρό επηρεασμό του. Εγώ αυτό είμαι. Μπορώ να επηρεάσω λίγο τον μικρό μου στενό κύκλο. Τα παιδιά της περιοχής μου, στα σχολεία, που δεν προφταίνω, υπογράφω συνέχεια χαρτιά, βαρέθηκα. Θέλω να τα υπογράψει ένας άλλος. Δεν με ενδιαφέρει η γραφειοκρατία. Θέλω ένα άλλο πράγμα. Γεμάτο ζωή. Το οποίο θέλω να το δώσω και να μου γυρίσει πολλαπλάσια πίσω. Πώς βλέπετε πράγμα. Την εξέλιξη από εδώ και πέρα? Πάμε σε εκλογές. Οι εκλογές θα σας πω τι είναι. Είναι τι σαν να έρχεται το σύστημα πάλι. Αφού σε έχει χώσει στο λάκκο των λεόντων, να σου λέει τώρα σου δίνουμε τη μεγαλύτερη ελευθερία που μπορούμε να σου δώσουμε. Μήπως είναι επικίνδυνο αυτό που λέτε? Διάλεξε το λοντάρι που θα σε καταπιεί. Μήπως είναι επικίνδυνο αυτό που λέτε? Γιατί να είναι επικίνδυνο? Γιατί χωρίς εκλογές, τι? Όχι, δεν είπα χωρίς εκλογές. Αλλά? Αλλά δυστυχώς κατήντησαν και οι απαραίτητες εκλογές. Ένα τέτοιο, μια επιλογή του λιονταριού που θα σε καταβροχθήσει. Ναι, θέλετε να πείτε ότι πρέπει να μπουν στο τραπέζι των εκλογών και άλλες επιλογές για τον κόσμο.
δεν θα υπάρξει, όπως το λέτε πολύ σωστά, αλλαγή χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις. Ας πούμε, λέμε πολλές φορές ότι φταίει και ο λαός. Μα το λαό, ο λαός είναι διαμορφούμενη οντότητα, διαπλάθεται. Καταστρέψαμε την παιδεία μας, αυτό είναι πολύ βασικό πρόβλημα, και φτάσαμε ως εδώ, πρέπει να διορθώσουμε την παιδεία μας. Αυτό γίνεται με πολιτικές, συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα και εγώ λοιπόν στις εκλογές να δω καινούργιες ιδέες, καινούργια πρόσωπα. Θα τα ήθελα. Δεν θέλω να φύγουν όλοι οι παλιοί, ακόμη και οι υπεύθυνοι. Αρκεί να δείξουν τη διάθεση, έστω εσωτερικά, χωρίς δημόσια να το ομολογήσουν, ότι αγωνίζονται και αυτοί για να αλλάξει, να γίνει μετάλλαξη του όλου πράγματος. Εγώ καταλαβαίνω τι λέτε, νομίζω ότι το καταλαβαίνουν πολλοί. Και αυτό κυρίως που λείπει, λέτε, είναι νέες ιδέες, ίσως νέα νοοτροπία κυρίως. Γιατί στην νοοτροπία είναι δυνατόν να υπάρχουν καινούργιες ιδέες. Οι ιδέες σκοντάφτουν κάποια στιγμή, γιατί η νοοτροπία είναι αυτή που τις διαβρώνει. Αναντήρητα μιλάω για νέο, όταν λέμε νέο κρασί σε καινούργια ασκιά, σημαίνει νέο ήθος, νέα νοοτροπία, νέο φρόνημα. Θέλει χρόνο αυτό. Θέλει χρόνο γιατί η διαμόρφωση των χαρακτήρων και των αντιδράσεων μιας κοινωνίας και ατομικά του καθενός έχει ήδη συντελεστεί. Οπότε εκεί χρειάζεται η άλλη παιδεία που λέτε. Θέλει πολύ χρόνο. Και πόνο. Ο πόνος, ο υγιής πόνος για την αλήθεια, για το καλό. Εγώ, ας πούμε, πονάω. Είμαι ένας άνθρωπος χαρούμενος, αλλά και με πολύ πόνο μέσα μου. Και γι' αυτό έχω τον πόνο. Είσαστε ένας άνθρωπος με εντάσεις, από ό,τι καταλαβαίνω. Ξέρω εγώ με τι είμαι, αλλά. Με εντάσεις ζω. Δεν ησυχάζω. Ανήσυχος πολύ. Τα σπλάχνα μου και η θάλασσα ποτέ δεν ησυχάζουν. Έτσι νιώθω. Αλλά θέλω. Έχει έναν πόνο. Θέλω να το δω και από τους πολιτικούς. Όχι το κουκούλωμα των πάντων, όπως γίνεται και στο δικό μας χώρο, για να έρθω στον εκκλησιαστικό. Το ΜΕΣ. Αυτό θέλουμε. Ο ασθενής δεν θεραπεύεται με χαπάκια. Θέλει εγχείρηση, και για να μην πέθανε από τον πόνο, θέλει και λίγη αναισθησία. Και η Εκκλησία πιστεύει ότι είναι έτοιμη να υποστεί αυτόν τον πόνο, γιατί, να με συγχωρέσετε που σας το λέω, αλλά δεν έχουμε δει στο σύνολό της, δεν λέω για τις εξαιρέσεις των ατόμων. Δεν θέλω να κάνω γενικευμένες κρίσεις. Δεν θέλετε, θέλω να σας πω κάτι. Καρφώστε με. Σαν παιδί του Λυκείου. Ευχαρίστω. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει η διστακτικότητα για το δικό σας χώρο, όπως υπάρχει ο δισταγμός από την πλευρά των πολιτικών. Από όταν μένα? Είναι να, όχι, όταν είναι να καρφώσουν το δικό τους πολιτικό χώρο. Ή και εγώ θα έχω δισταγμό. Σας είπα μια γενική έτσι τοποθέτηση, ότι φταίνε και τα μέσα ενημέρωσης. Αλλά αν μου πείτε και εμένα να σας πάω πιο συγκεκριμένα, θα έχω το δισταγμό της δικιάς μου ομάδας. Εσείς τον έχετε αυτό το δισταγμό για την Εκκλησία? Τον έχετε. Μα γι' αυτό αγωνίζουμε. Αγωνίζουμε μέσα στο γήπεδο. Ποια είναι αυτά που είστε ελεύθερος να πείτε, ότι πρέπει να αλλάξουν? Όλα. Χτες στην Εκκλησία. Όλα, αλλά δεν είμαι εγώ αρμόδιος τώρα. Όχι, να τα πείτε. Μέσα από μια... Ας σας πω ένα παραδείγματάκι. Σήμερα τόσος κόσμος έρχεται και τρώει από τα συσίτια της Εκκλησίας. Ή εμείς μοιράζαμε σόμπες, ξύλα κτλ. Για φανταστείτε αυτός που μοιράζει, πρώτος να αποφασίσει ότι δεν θα ζεσταθώ αυτό το χειμώνα. Εγώ θα κρυώσω, έτσι για να καταλάβω τι σημαίνει αυτός ο οποίος δεν έχει σώμα. Εσείς δηλαδή, η Εκκλησία και εγώ, η λειτουργή της. Εγώ. Δεν λέω τι έκανα. Θα θέλατε να έχετε πάρει κάποιες τέτοιες αποφάσεις? Αναντήρητα. Αλλά αυτό δεν γίνεται με αποφάσεις. Σας έχουμε δει δηλαδή να ζείτε πιο ταπεινά και πιο λιτά. Βέβαια. Δεν είναι αυτονόητο. Η πλειοψηφία των συναδέλφων σας, να το πω έτσι. Των αδελφών. Των αδελφών σας. Δεν ζει πολύ σεμνά, και δεν μιλάω για τους απλούς ιερείς και τα λοιπά, στο σύνολό τους. Θέλω να σας πω μια εικόνα που έχω. Και τη συζητούσα με νέα παιδιά κι εγώ αυτή την εικόνα, και τη συζητούσα μάλιστα πολύ πρόσφατα, έχοντας διαβάσει, μου δώσαν να διαβάσω ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, θα το ξέρετε, του πιο γνωστού άθεου συγγραφέα της εποχής μας, του Ρίτσαρντ Ντόκινς. Το βιβλίο «Περί Θεού Αυταπάτη». Και είχα μια κουβέντα με παιδιά ηλικίας 25 ετών. Σε αυτή την κουβέντα λοιπόν απάνω μου είπαν το εξής, ότι μα τι μας λέτε και τι κουβεντιάζετε τώρα, από τη στιγμή που ό,τι αμάρτημα και όποια εγκληματική δράση υπάρχει στο σύνολο της κοινωνίας, υπάρχει και στο κομμάτι της Εκκλησίας. Κόψτε λίγο. Αυτό μου είπαν. Και μάλιστα, επειδή δεν θα το κόψω, θα σας το πω όλο, μου είπαν. Όλη η γκάμα της εγκληματικότητας, από
παιδοφιλία μέχρι καταχρήσεις υλικές κλπ. Υπάρχουν και στο χώρο της Εκκλησίας όπως και στους υπόλοιπους κοινωνικούς χώρους. Ποιες είναι οι διαφορές, γιατί εμείς πρέπει να πάμε προς τα εκεί? Μην πάτε, άμα δεν έχετε μυαλό. Αυτά εγώ δοκίμασα να πάω. Εγώ σας τα μετέφερα τώρα. Αυτά, καλά κάνετε να το πάτε. Καταρχάς, πήγατε και συζητήσατε τα παιδιά για την αυταπάτη του Θεού. Τα παιδιά μου έδωσαν το βιβλίο. Πολύ ωραία. Και τα παιδιά συζητούσαν περί αθείας, περί αγνωστικισμού και περί πίστης. Εγώ πήγα και έδωσα ένα άλλο βιβλίο σε παιδιά που μου δώσανε αυτό το βιβλίο. Και έδωσα και μου συζητήσανε για τον Στίβεν Χόκινς και τα λοιπά, το οποίο είναι βέβαια και αρκετά διαφοροποιημένα από αυτά που έχει πει ο άνθρωπος. Και πήγα στο βιβλίο που σας είπα προηγουμένως, «Η γλώσσα του Θεού» του Francis Collins. Ένα λοιπόν θέλω να πω αυτό, ότι είναι η προσέγγιση πώς θα πας. Δεύτερο πράγμα, άλλο πράγμα, και νομίζω το καταλαβαίνω εγώ, ας πούμε σε ένα ταξιτζή, ο οποίος δεν είναι καλός ταξιτζής, δεν θα αρνηθώ τη χρήση του ταξί, επειδή αυτός δεν είναι συνεπής. Αυτό μιλώ και για την Εκκλησία χωρίς να δικαιολογήσω. Πιστεύω ότι είμαστε αδικαιολόγητοι ως προς το μέγεθος της ασυνέπειάς μας μεταξύ λόγων και έργων. Αλλά μέσα στην Εκκλησία φιλοξενείται και αγιότητα, θα την πω τη λέξη και ας ακούγεται παράξενα, και μοναδική αρετή και στοιχεία που δεν κυκλοφορούν δυστυχώς πολύ εύκολα έξω. Και αυτά, άμα πάει να τα βγάλει κανείς, λέμε μη γνώτο η αριστερά σου, τι πει η δεξιά σου. Άμα δεν τα βγάλει, λέμε δεν υπάρχουν. Υπάρχει φοβερό πράγμα, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτό. Όχι. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Υπάρχει μια άλλη αλήθεια, η εκτός των ορίων που σας ανέφερα προηγουμένως, την οποία μπορώ εγώ να τη ζήσω. Και μακάρι αυτή τη να ζήσω λίγο τετραδιάστατα, αν μπορώ να σας πω, να μπαίνω και να βγαίνω σε αυτόν τον κόσμο, και αυτό το πράγμα να έχω να δώσω. Ναι. Και με τρελαίνει από εκεί και πέρα τα περί Θεού που λέτε. Εντάξει. Υπάρχουν αυτοί. Αυτοί που κάνουν αυτά που λέτε δεν είναι της Εκκλησίας, όντας εν τη Εκκλησία. Και εγώ δίκαιο. Ναι. Είναι ένα αποτύπωμα μιας κοινωνίας, εν πάση περιπτώσει. Αλλά να σας διακόψω. Απλά ξέρετε. Ναι, βεβαίως. Ας πούμε, στο έργο που θέσατε προηγουμένως που κάνει η Εκκλησία, υπάρχουν και φοβερά πράγματα. Έχει πάρει μια αλλοιωμένη εικόνα. Εγώ φέτος είμαι συνοδικός. Πήγαμε προκατάληψη. Στην Ιερά Σύνοδο. Λυπούμε που το λέω. Με προκατάληψη. Διαψεύστηκα. Είναι πολύ καλύτερος. Από αυτό που περιμένατε, λέτε. Βέβαια, πήγαινα και έλεγα πού θα πάω. Τι ήταν το καλύτερο που είδατε? Είδα έναν πόνο, μια αλήθεια, μια αυθεντικότητα στην αντιμετώπιση των θεμάτων. Μια βάσανο για το τι θα γίνει. Πληροφορήθηκα πράγματα που δεν μπορούσα να τα φανταστώ. Πολύ καλύτερα από αυτά που κάνω εγώ στη δική μου τη Μητρόπολη. Και τα θαυμάζω. Είστε οπαδός του διαχωρισμού Εκκλησίας και κράτους, έτσι δεν είναι? Θα το ήθελα πάρα πολύ. Δεν το καταλαβαίνω. Πετε μου, γιατί δεν γίνεται. Αυτό το οποίο φαίνεται πολύ λογικό. Δεν το θέλει το κράτος. Λέτε. Δεν συμφέρει. Πολύ το κράτος λέει ότι δεν το θέλει η Εκκλησία. Λέει. Τι να καταλάβουμε. Πολύ δυνατό πράγμα η Εκκλησία θα γίνει έτσι. Είναι αυτόνομο. Θα κάνει μια κοιλιά, αλλά μετά τέλειωσε. Μάθαμε. Σε αυτό το τελικά το δεν συμφέρει κανέναν από τους δύο. Αυτό έχω καταλάβει. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν συμφέρει, τελικά αν δεν συμφέρει. Είναι μια σύζευξη η οποία βολεύει αμφότερες πλευρές. Τώρα, είχε ξεκινήσει πολύ καλά. Ας πούμε, να μπορεί η Εκκλησία να δίνει χυμούς πνεύματος στην κοινωνική ζωή. Και το κράτος να στηρίζει την Εκκλησία για να μπορεί η Εκκλησία να βοηθάει. Σήμερα, ας πούμε, ξέρετε αν η Εκκλησία δεν ήταν τόσο χτυπημένη και συκοφαντημένη και περιφρονημένη στα μάτια του κόσμου, εγώ νιώθω τι απεριόριστες δυνάμεις θα είχε. Διότι τώρα για να μπορέσω να βοηθήσω πρέπει προηγουμένως να κάνω τη μετάφραση του τι εννοώ η Εκκλησία. Ξέρετε, αυτό είναι το πρόβλημα που έχει ολόκληρη η χώρα, όλη η ελληνική κοινωνία, και σε αυτό πρέπει να συμβάλλουμε όλοι, μη λιθοβολώντας οι μεν τους δε, αλλά απομονώνοντας όλα τα σάπια κομμάτια, γιατί ακριβώς το ίδιο λένε και οι πολιτικοί, επειδή εγώ πολιτικές συζητήσεις κάνω συνήθως. Αυτό λένε. Λένε αυτό που είπατε κι εσείς για την Εκκλησία. Δεν έχουν δίκιο. Ότι εδώ υπάρχει μια δύναμη, η δύναμη της δημοκρατίας, δεν είναι όλοι το ίδιο. Και αυτή την απομόνωση των σάπιων στοιχείων είναι πολύ δύσκολο να την κάνουμε, και είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν το παραδέχεται ο καθένας αυτό που λέγαμε πριν για το δικό του χώρο. Πρέπει να γίνει μια αυτομαστίγωση. Παρόλο που δεν είναι. Να σας πω τι γίνεται. Πρέπει να γίνει. Έχω αγιογραφική καταχείριση. Για πέστε μου, ναι. Λέει κάπου ο Χριστός κάτι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Άφετε τα ζυζάνια, συναυξάνεστε το σίτο.
μην τα ξεριζώνετε τα ζυζάνια. Αφήστε τα. Δεν θα φάνε τα ζυζάνια το σίτο όμως. Όχι, πολλές φορές τρώνε κάτι μικρόβιο και γίνεται. Γιατί πολλές φορές βγάζοντας το ζυζάνιο βγάζει και το σιτάρι. Και αυτή είναι η αδικία που μπορεί να γίνει σήμερα και στην πολιτική ζωή. Ας μιλήσουμε για εξυγίαση του πολιτικού βίου. Όσο μπορέσουμε. Το επόμενο βήμα μας ενδιαφέρει, όχι τα 15 παραπέρα. Τι θα κάνουμε. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Να γυρίσω ένα λεπτάκι μόνο με ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Αυτή τη στιγμή η Εκκλησία και βοηθάει και θα μπορούσε πάρα πολύ να βοηθήσει. Σφαιρικά τον άνθρωπο. Και σε αυτό δεν είναι μόνο δικό της. Κατέθεσε ουσιαστικά όχι τα αποθέματα της, το μηχανισμό της. Έχει έναν εξαιρετικό μηχανισμό. Εγώ έχω 70 ενορίες. Έχω ένα εκκλησιαστικό συμβούλιο και ένα φιλόπτωχο. Αυτό από είναι αλήθεια. Φάνηκε σε μια σειρά από πρωτοβουλίες και ενέργειες, όπως είναι η στήριξη των πιο αδύναμων κομματιών της κοινωνίας. Όχι μόνο μέσα από τα συσίτια που είναι και οργανωμένα και αξιοπρεπείς στις πιο πολλές περιπτώσεις. Έτοιμος μηχανισμός. Και υπήρξε και μια αρκετά καλή συνεργασία με την πολιτεία εκεί. Και με την πολιτεία. Αυτό ίσως δείχνει και το δρόμο. Βοήθησαν γενικά, νομίζω, και έφερε το λαό λίγο να μην φοβάται πολύ την Εκκλησία. Τι να φοβάσαι. Να έρθουμε σε κάποια λίγο πιο μεταφυσικά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, σε κάποια πράγματα τα οποία αποτελούν το α και το ω της ύπαρξής μας και της ανυπαρξίας μας στον κόσμο τούτο. Έβλεπα το βιβλίο σας, αυτό το τελευταίο, εκεί που δεν φαίνεται ο Θεός. Πέστε μου τι περιγράφετε, γιατί χρησιμοποιείτε πολλά παραδείγματα συγκεκριμένων ιστοριών. Κινείστε γύρω από τον ανθρώπινο πόνο καταρχήν. Είναι ο κεντρικός σας άξονας και τη κατάληξη αυτών των ιστοριών, αν εγώ το κατάλαβα καλά, είναι ότι υποδεικνύεται πως κάπου υπάρχει η θεϊκή παρουσία και παρέμβαση και μάλιστα και στη μορφή του θαύματος, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ λίγο μιλώ γι' αυτό. Δεν λέτε μιλώ τη λέξη παρουσία. Θαύμα, αλλά όταν περιγράφετε ιστορίες που σώθηκαν άνθρωποι, παιδιά καταδικασμένα από αρρώστιες οι οποίες οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο, περιγράφεται θαύματα. Νομίζω ότι το βιβλίο είναι λίγο άδικο να πω ότι λέω αυτά. Εγώ περιγράφω εγώ και το πολλά έτσι που καταλήγουν σε θάνατο. Ναι. Θα σας πω λιγάκι κάτι πιο προσωπικά. Ναι. Εγώ πάλεψα με αυτό το θέμα μέσα μου, κυρίως στα φοιτητικά μου χρόνια. Δεν ήθελα να μου φορεθεί ένας Θεός παραδόσεως, συναισθήματος, ψυχολογικών αναγκών. Ήθελα να μου αναδυθεί από μέσα αυτό το πράγμα. Και να το θελήσω και να το ζήσω. Βρέθηκα λοιπόν στην πορεία της ζωής μου και ξεκινώντας από την εργασία μου στα νοσοκομεία στην Αμερική, στο νοσοκομείο Πέδων, όπου ανέφερα μερικά περιστατικά. Εκεί ειλικρινά προβληματίστηκα, δηλαδή δεν πήγα να κουκουλώσω πράγματα. Τίμια. Τον αμφισβήτησα τον Θεό. Γιατί συμβαίνει αυτό. Τα γιατί μου ήταν το άδικο ήταν με κεφαλαία γράμματα. Βεβαίως. Έτσι. Και αυτό το πράγμα το έζησα και το ζω και τώρα ελεύθερα. Δεν φοβάμαι την αμφισβήτηση αυτού του τύπου, γιατί μου έρχεται τελικά ο ίδιος ο Θεός, πολύ ζωντανός. Γράφω λοιπόν, κάποτε είπα, κάποια περιστατικά θα μπορούσα να τα γράψω. Χωρίς δική μου σάλτσα πολύ. Ναι. Θα έγραφα όσο πιο ειλικρινά μπορούσα έτσι τον προβληματισμό μου, την πάλη μου, χωρίς να θέλω να οδηγήσω το πράγμα εκεί που κάπου ήθελα, γιατί δεν ήθελα. Αλλά αυτό που είδα και που λειτουργήσε πολύ δυνατά μέσα μου, να το καταθέσω. Και αυτό έκανα. Προσέφερα σε έναν εγώ κόσμο. Εγώ ξέρετε τι είδα σε αυτές τις ιστορίες τις οποίες καταθέτετε. Είδα ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί κανείς να πει ότι ναι, εδώ υπάρχει μια παρέμβαση και το αδύνατο το κάνει δυνατό, όπως η διάσωση από ένα βέβαιο θάνατο. Αλλά ταυτόχρονα μπορεί να πει ότι είναι τόσο μεμονωμένο, γι' αυτό πήγα στο θαύμα εγώ, που γίνεται και άδικο, γιατί δεν γίνεται και σε μια άλλη περίπτωση. Και εκεί μπαίνουν και τα ερωτηματικά και αυτό το αένα ερωτηματικό, γιατί Θεέ μου αυτό σε μένα. Το οποίο δεν έχει απαντηθεί, είναι αναπάντητο. Βλέπετε, εσείς πάτε στο σημείο αυτό για να βγάλετε αυτό το συμπέρασμα που είπατε. Εγώ το αποφεύγω πολύ το σημείο. Αυτές είναι οι σκέψεις που κάνω απλά. Και εγώ, απλά μέσα μου. Το αφήνω για να μείνει ελεύθερος ο κάθε άνθρωπος να κάνει τον προβληματισμό του. Δεν θέλω να σκλαβώσω κανέναν κάπου.
θέλω να ελευθερώσω. Και αν αυτό λειτουργεί σε μια πορτούλα για έναν άνθρωπο να βρει το δρόμο του, να πάρει ένα χάδι, να βρει λίγη ελπίδα, βεβαίως. Και αυτό εντάσσεται στην γενικότερη αντίληψή μου ότι τελικά αυτά που γνωρίζουμε σε αυτόν τον κόσμο είναι πολύ λίγα, και στην επιστήμη και στη φύση και στην ύλη. Μάλιστα χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα που με εκφράζει πάρα πολύ, το οποίο είναι από τα τελευταία επιτεύγματα, ας πούμε, της, είχε δοθεί και Νόμπελ πριν από 2-3 χρόνια, ότι το σύμπαν αυτό που ζούμε είναι το 4% το ορόμενο σύμπαν, αυτό που βλέπουμε. Το 23% είναι σκοτεινή ύλη και το 73% είναι σκοτεινή ενέργεια. Και εκεί κρύβεται κάτι το οποίο δεν θα το δούμε. Δεν μπορούμε να το παρατηρήσουμε. Να σας πω κάτι. Το απολύτως άγνωστο είναι ο θάνατος, έτσι. Το απολύτως άγνωστο είναι αυτό που αφήνεται την πόρτα, όπως είπατε, ανοιχτή και τη χαραμάδα, ελεύθερο τον καθένα να μπορεί να το δει και να το βιώσει. Φοβάστε τη λέξη μυστήριο? Εγώ δεν τη φοβούμαι. Η λέξη μυστήριο, ακούγεται το μυστήριο, εμένα με γλυκαίνει. Δεν θέλω την απομυστηριοποίηση πολλών πραγμάτων. Δηλαδή ότι μας υπερβαίνουν και καθόμαστε, δεν βγάζουμε εξισώσεις χαρτί και μολύβι για να το καταλάβουμε, αλλά στέκομαι μπροστά του, ταπεινώνομαι και περιμένω κάπως να... Πάντως αυτά, επειδή είναι τα αναπάντητα και φαντάζομαι ότι θα μείνουν αναπάντητα ερωτήματα, δεν το ξέρω, είναι τα ερωτήματα του θανάτου, του οποίου προηγείται η φθορά και βεβαίως ο χρόνος. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία δεν έχουμε καταφέρει οι άνθρωποι να τα αντιπαλέψουμε, να τα νικήσουμε οπωσδήποτε όχι, αλλά γι' αυτό τα φοβόμαστε κιόλας, και υπάρχει και φόβος και πόνος εκεί. Είπατε τη λέξη να αντιπαλέψουμε. Εγώ θα έλεγα τη λέξη να συμφιλειωθώ με το χρόνο, με τη φθορά, με το θάνατο. Να. Βλέπει, δίνει μια άλλη προσέγγιση. Ναι. Είναι, για να το δω. Υπάρχει. Υπάρχει κόντρα και έχει φόβο. Το να συμφιλειωθώ μπορεί να έχει και παρέτηση όμως μέσα. Όχι, εξαρτάται. Γιατί υπάρχει αγώνας. Ο οποίος αγώνας είναι ωραίος για να κάνει το χρόνο πιο ευχάριστο, για να κάνει τη φθορά πιο ανεκτή και για να κάνει και το θάνατο αποδεκτό. Τέτοια τελικά. Συμφιλίωση δέχομαι. Την καταλαβαίνω. Όχι, συμβιβασμού είναι, για να το αποθήσω, όχι. Το αντιπαλεύεις για να φτάσεις εκεί. Δηλαδή να το παλεύεις μέσα σου. Το δεν το δέχομαι έτσι όπως μου έρχεται. Ναι. Γιατί αλλά, αν το δεχτώ, κάθομαι και έρχεται και με φθήρει απολύτως. Αλλά ο χρόνος και να με είναι τελειώνει άσχημα. Να είναι φίλος μου ο χρόνος. Ναι. Ας πούμε, εμένα πολλές φορές μου λένε. Δηλαδή τον αποδέχομαι. Και εσείς μου είπατε που προσπαθούσατε να μου πείσετε να έρθω, ξέρω εγώ, στην εκπομπή. Έχω μέσα μου κάτι που το διάβασα σε ένα πατερικό. Μη ζήτη προ καιρού τα του καιρού, ή να μη ζημιωθεί τα του καιρού εν το καιρό. Αυτό είναι η συμμαχία με τον χρόνο. Πιάζεσαι. Τι ωραίο που είναι. Σύστο σιγά σιγά. Κάτσε να δούμε. Το κοιτάμε από εδώ, το κοιτάμε από εκεί, βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και τον αγκαλιάζουμε τον χρόνο. Είναι ωραίο πράγμα. Είναι κληρονομιά όμορφη. Είναι αλήθεια, είναι έτσι. Είναι μία μάχη όμως αυτή. Είναι και μάχη. Προς το άγνωστο. Και τα εργαλεία της μάχης αυτής πρέπει να τα βρει ο καθένας μόνος του. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά και είναι και αναπάντητα. Να πω λιγάκι για το αναπάντητα. Το είπατε 3-4 φορές. Το είπα πολλές φορές. Ναι. Και εγώ το έχω μέσα. Ναι, το έχετε και εσείς. Αναπάντητα με μια λογική, με μια, ας το πω λίγο, σκληρότητα. Αλλά εγώ πώς νιώθω και το βλέπω πολύ στη θεολογία, στην πίστη. Ότι όταν συστέλλεται ο άνθρωπος, μικραίνει, του φανερώνονται πράγματα. Του έρχεται αίσθηση. Ναι. Το ίδιο ισχύει και στην επιστήμη. Ναι. Έχει πολύ ωραία πράγματα. Ας πούμε, σας πω μια αναλογία πολύ όμορφη, που είναι η αρχή της απροσδιοριστίας του Χάιζενμπεργκ. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι όσο, ας πούμε, προσδιορίζεις με μεγαλύτερη ακρίβεια τη θέση, τόσο μεγαλύτερο λάθος κάνεις στην ταχύτητα. Αυτό είναι η γενής ιδιότητα της φύσης. Σου δείχνει και σου κρύβει. Σου παίζει ένα παιχνιδάκι. Πολύ ωραίο. Πολύ περισσότερο και στο νοητό κόσμο. Υπάρχουν πράγματα, ας πούμε, ο θάνατος και η φθορά και αυτά που αναφέρατε, ο χρόνος. Πάνε μαζί αυτά, είναι ένα. Δείχνουν ότι είναι και κάτι πέραν. Ας πούμε, λέτε για το χρόνο. Τι υπήρχε, λέμε, πριν από την Big Bang? Ναι. Δεν ξέρουμε. Δεν υπάρχει τίποτα. Πριν, γιατί δεν υπήρχε χρόνος. Γιατί ο χρόνος είναι. Δεν υπήρχε χρόνος ως μέγεθος προσδιορισμού. Τίποτε, έννοια χρόνου. Όπως δεν υπάρχει έξω από το σύμπαν, δεν υπάρχει έξω, γιατί δεν υπάρχει χώρος. Η μάζα
Η ύλη δίνει υπόσταση στο χρόνο, στο χώρο και ο χώρος στον χρόνο. Θα σας πάω σε κάτι άλλο το οποίο έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλες έτσι, αντιπαραθέσεις. Ναι. Η καύση των νεκρών. Ναι. Γιατί είστε αντίθετος? Λοιπόν, για να σας πω, επειδή υποθέτω ότι μου το κάνατε λόγω της πρόσφατης επικαιρότητας του θέματος. Όχι, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει πολλούς. Στη χώρα μας ναι. Όχι τόσο πολύ ακόμα, αλλά είναι ένα διεθνές θέμα να αυτό. Να σας πω λιγάκι τι έγινε. Ναι. Ξαφνικά ξεκινάει ο Δήμος στο Μαρκόπουλο αυτό το θέμα. Εγώ δεν θέλω να το πάω και θα σας πω λιγάκι. Συγκεκριμένα εγώ θέματα. Δεν θα μιλούσα γι' αυτό. Θέλω να μου πείτε για το συγκεκριμένο. Γιατί δεν το θα πιστεύετε. Θα απαντήσω. Δεν θα μιλούσα γι' αυτό αν δεν έλεγε τι λέει η Εκκλησία. Και είπα μέσα μου, αφού λένε τι λέει η Εκκλησία. Μην μπείτε στην αντιπαράθεση με άλλους. Όχι. Πέστε μου τη θέση σας για την κάψη των νεκρών. Γενικώς, έξω από το χώρο το συγκεκριμένο που εσείς βρίσκεστε, η Μητρόπολη σας είναι κλπ. Είναι πολύ καλό να σας δώσω αυτό για να καταλάβετε το υπόβαθρο με το οποίο μιλώ. Ναι. Το οποίο δεν είναι καθόλου αντιπαραθετικό. Και φάνηκε από την όλη τέτοια, άσχετα αν με βγάλανε εμένα, ότι δεν με πειράζει. Υποχρεώθηκα σε έναν λόγο στον οποίο δεν θα έβγαινα, νομίζω, αν δεν οδηγούμουν σε αυτό το πράγμα. Είτε γινότανε το αποτεφρωτήριο στην Αθήνα, είτε ξέρω εγώ στην Κηφισιά. Αυτό το πράγμα είναι. Εγώ θα σας πω η Εκκλησία πώς το έχει, γιατί γι' αυτό μίλησα. Γιατί και με την προσωπική σας άποψη θέλω. Μα δεν είναι άλλη από τις Εκκλησίες. Μερικές φορές μπορεί και να έχετε όχι. Διαφορετική. Όχι. Σε αυτά είναι πολύ. Όχι. Μου το βάζει πολύ ωραία η Εκκλησία. Πέστε η οποία λοιπόν. Δεν έβγαλε με εμπάθεια κανέναν λόγο τέτοιο σχετικό. Αλλά κάθισε και είπε ότι εμείς θέλουμε να δίνουμε, έτσι το έχουμε στην παράδοσή μας, την τιμή στο σώμα μας. Και στο υλικό κομμάτι μας είπαμε ότι είναι συμφυής η ψυχή με το σώμα. Δεν θέλουμε με έναν βίαιο τρόπο να χτυπήσουμε το σώμα και το αφήνουμε. Και το δεχόμαστε αυτό το πράγμα με έναν ιδιαίτερο σεβασμό. Τα σποράκια που βάζουμε στα κόλληβα, αυτή την έννοια έχουμε. Σαν να μπαίνει το σώμα μέσα, σαν ένα σπόρος που βλασταίνει στη Βασιλεία του Θεού. Συμβολικό είναι. Τελικά χάνεται όμως η ύλη του σώματος. Όχι, παραμένει το λείψανο. Βλέπετε, η ίδια η φύση προνοεί και έχει λείψανο, δηλαδή υπόλοιμα. Πόλεμα δεν θεωρείτε τώρα, αυτή είναι μια συζήτηση που δεν ξέρω αν. Μην την κάνετε, γιατί είναι λίγο άσχημη. Ναι. Το άσχημο υπόλοιμο. Όλα είναι δεν καλό. Είναι πολέματα ναι. Όμως. Η Εκκλησία λοιπόν μέσα από αυτό θέλει να βγάλει έναν σεβασμό. Mm-hmm. Τίποτε άλλο. Δεν είναι απόλυτη θέση όμως αυτή, είναι μαχητή θέση. Δηλαδή υπάρχει και η άλλη θέση, η οποία είναι επίσης με σημαντικά επιχειρήματα. Γιατί έτσι κι αλλιώς μιλάτε για την ύλη από την οποία αποτελείται ο άνθρωπος, όπου στο τέλος απομένει κάτι ελάχιστο και οπωσδήποτε όχι αυτό που ήταν ο άνθρωπος. Απομένει. Το σεβόμαστε. Mm-hmm. Για τη φθορά που είπατε κι εσείς. Αφήνουμε τη φθορά να ακολουθήσει την φυσική της πορεία. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλές θρησκείες στον κόσμο. Πολλοί θεοί που αγαπιούνται και πιστεύονται από τους ανθρώπους. Κοινή συνισταμένη υπάρχει. Εγώ θα σας πω ένα ερώτημα που μου υποβάλλουν συχνά τα παιδιά. Mm. Και πού ξέρουν ότι η δική μας είναι η καλύτερη? Ναι. Θα σας πω πώς απαντώ. Εγώ σας το βάλα αλλιώς. Δεν αν υπάρχει ξέρω, κοινή συνισταμένη. Τι θα πει κοινή συνισταμένη? Φαντάζομαι ότι η ίδια ανάγκη κάνει τον άνθρωπο οπουδήποτε βρίσκεται να προστρέξει προς κάτι εγώ το οποίο. Εγώ αισθάνομαι ότι αυτό που βρίσκω μέσα στην ορθόδοξη δική μου παράδοση, υπάρχουν πολύ λίγα θρησκευτικά στοιχεία. Δηλαδή το ανθρώπινο. Ναι. Στολίδι σε αυτό το πράγμα. Μου είναι πολύ δυνατό πράγμα η αποκάλυψη, το μυστήριο του Θεού. Η κοινωνία του Θεού, ας πούμε, το ότι ο Θεός είναι μεθεκτός. Το μεγάλο πράγμα ότι μετέχεται και ή αξίζει να του δώσεις τα πάντα ή δεν αξίζει και να τελειώνει το παραμύθι. Ή δεν υπάρχει και να τελειώνει το παραμύθι. Και υπάρχει αυτό το πράγμα. Όλη ας πούμε η Εκκλησία, η πίστη δική μας, η θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά δεν είναι φιλοσοφήματα. Είναι ένα βιωμένο πράγμα που προσπάθησε κάπως να εκφραστεί. Έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν υπάρχει κάπου αλλού και αυτό δεν αποτελεί συνισταμένη κοινή. Αποτελεί άξονα. Και θα ήθελα πάρα πολύ πριν απορριφθεί ή συγκριθεί να πω σε κάθε παιδί και σε κάθε άνθρωπο, μάθε λίγο αυτό που έχεις πριν το απορρίψεις, πριν το συγκρίνεις, πριν το αμφισβητήσεις. Αγκάλιασε μήπως έχει κάτι άλλο που δεν το φαντάζεσαι. Ναι. Πάντως. Και αυτό λέω και τώρα. Ναι. Αυτό λέτε προς τους νέους ανθρώπους. Και στους μεγαλύτερους θα μπορούσα να το πω.
Όλοι οι άνθρωποι ίδιοι είναι. Ναι. Αλλά εξαρτάται και πώς, πώς το συναντώ σαν προβληματισμό. Άρα είναι, μου είναι πολύ λίγο να είναι η πίστη μου θρησκεία. Δεν την έχω ανάγκη. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τώρα ζούμε μια πολύ δύσκολη περίοδο μεν, αλλά πρέπει να υπάρχει ελπίδα δε. Πώς την νιώθετε και πώς την μεταδίδετε αυτή την ελπίδα? Γιατί είναι δεδομένο τώρα ότι η ελπίδα υπάρχει και πρέπει να υπάρχει πάντα, και είναι δεδομένο ότι δεν πρέπει να βάλουμε και το κεφάλι κάτω. Μισό λεπτάκι. Δεν υπάρχει επειδή πρέπει να υπάρχει, επειδή δεν πρέπει να κατεβάσουμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ελπίδα, μπορούμε. Δεν είναι σύμφυτη της ανθρώπινης φύσης η ελπίδα. Δέχομαι. Ελπίσε στην Βόσκου Σαυρωτή, λέγανε οι αρχαίοι. Εγώ θα ψάχνα όχι μια φτιαχτή ελπίδα για να επιβιώσω. Ναι. Αντικειμενική ελπίδα. Ποια θα μπορούσε να είναι η ελπίδα σε αυτό το πράγμα? Κοιτάω, α, δεν έχω να φάω. Δεν έχω να πληρώσει. Δεν έχω το άλλο. Καταστρεφόμαστε. Έχω μια ελπίδα λίγο, κάπως μου φαίνεται ότι πρέπει να γίνει μια επαναστασούλα. Αυτή την επαναστασούλα που την έχετε πει 2-3 φορές απόψε και περισσότερες. Και προφανώς τη λέτε και. Την είπα, μου είπανε και τι έχεις να πεις για τους αγανακτισμένους. Αυτή την επαναστασούλα, πώς την σκέφτεστε? Μου είπανε, τι έχεις να πεις για τους αγανακτισμένους? Και λέω, τα προβλήματα δεν λύνονται με την αγανάκτηση. Λύνονται με την επανάσταση. Και με κατήγγειλαν και στη σύνοδο. Ότι σαν να λέω εγώ, ξυλώστε μάρμαρα και από τα υπόλοιπα της πλατείας Συντάγματος. Σας πω τι σημαίνει. Αυτή η επαναστασούλα σημαίνει... είναι εσωτερική, λέτε. Αρχίζει επαναδιάταξη αυτών που νιώθουμε, αυτών που ζητάμε, αυτών που επιδιώκουμε. Αυτό είναι. Ας πούμε να σας πω ένα πολύ. Την πιο δύσκολη επανάσταση διαλέξατε κι εσείς. Όχι, δεν έχω κι άλλη επανάσταση. Η εσωτερική επανάσταση είναι η πιο δύσκολη, βέβαια. Είναι υπέροχη όμως. Υπέροχη. Ναι. Δεν αξίζει τίποτα. Και είναι νεανικό πράγμα. Απολύτως. Ναι. Σας πω ένα πράγμα. Διαχρονικό να το πούμε εμείς που δεν είμαστε νέοι. Αυτό που λέγεται Ελλάδα. Είμαστε νέοι. Αυτό που λέγεται είμαστε νεανικοί. Νεανικότητα έχετε μέσα σας, εγώ έχω. Και είμαι 58 χρόνων. Δεν το συζητώ, είσαστε απολύτως νεανικός. Και εσείς ναι, και εγώ. Λοιπόν, σας λέω, αυτό θα βγάλουμε. Τα παιδιά μας είναι γυρασμένα. Όποιος θέλει. Όχι όλα. Βεβαίως, όχι όλα. Μερικά είναι. Ναι. Θέλουμε. Λέω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα που έχουμε, έχω ένα πράγμα που μου φαίνει ότι είναι πολύ μεγάλη δύναμη. Η ελλαδικότητά μας, ο πατριωτισμός. Που κάπως έχει αποκτήσει αρνητική τέτοια έννοια. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το παρελθόν μας είναι πολύ πλούσιο, πρέπει να αναστηθεί, σαν γλώσσα. Να πω ένα παραδειγματάκι. Να πείτε. Είναι η γλώσσα. Να πείτε ένα παραδειγματάκι, γιατί με ειδοποιούν ότι ο χρόνος μας τελειώνει. Όχι, όχι. Έχουμε για το παράδειγμα, έτσι, έχουμε. Καθόμουν και προσπαθούσα, εγώ διάβαζα, ας πούμε, επιστημονικά πράγματα που με μαγεύει η έννοια της αρμονίας, στο σύμπαν, στη φυσική, σε αυτά όλα. Δεύτερο πράγμα, διάβαζε κείμενα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που είναι μυστικός Άγιος, περί της ηθικής ως, όχι ως νόμου, αλλά ως οδού κοινωνίας του Θεού. Και έβρισκα την έννοια της αρετής. Έβρισκα άλλο πράγμα, Πλάτωνα ας πούμε, η έννοια του αρίστου στην πολιτεία, το ποιήν την πόλη μίαν. Και ξαφνικά διαπιστώνω ότι και οι τρεις αυτές λέξεις, άριστον, αρετή, και αρμονία, αρχίζουν από άρ. Ναι, αλλά το αρμονία έχει αδασία. Ψάχνω τις ετυμολογίες και βρίσκω ότι προέρχονται από το ρήμα αραρίσκω. Και τα τρία. Ρώτησε και τον κύριο Παπινιώτη. Και σημαίνει ότι φέρνω μαζί η έννοια της ενότητος. Αγάπησα τη γλώσσα γιατί μου έδωσε αυτή την αίσθηση. Την ελληνική. Αγαπώ την ιστορία, τον τόπο, αγαπάτε, τον ήλιο. Αγάπη λοιπόν. Η ανακάλυψη της Ελλάδας, Ελλάδα, δεν είναι αυτό που σήμερα σαν μιζέρια βιώνουμε. Και τι θα μου λέγατε για τον έρωτα? Υπάρχουν πολλές απαντήσεις και πολλών ειδών έρωτες. Έχουμε κάνει εδώ συζητήσεις γιατί με φιλοσόφους και λοιπά. Γιατί αυτό που μιλάμε είναι με τον κύριο Γιαναρά. Και με τον κύριο Γιαναρά και με τον κύριο Ράμφο και λοιπά. Ωραία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για τον έρωτα ενός άντρα και μιας γυναίκας. Δύο ανθρώπων. Αυτό τον έρωτα η Εκκλησία λίγο τον έχει βάλει στην άκρη. Μισό λεπτά. Αφού κάνει μυστήριο, μιλάει για τέτοιο. Ναι. Αλλά μιλάει για άλλου τύπου πραγματάκι, το οποίο είναι άλλου είδους. Δεν είναι αυτό που κυκλοφορεί. Είναι αυτό που δεν ξέρει κανένας και που και η ίδια η Εκκλησία δυστυχώς θεωρεί ταμπού. Για πες μου, ποιο είναι αυτό? Είναι αυτή η κοινωνία και η περιχώρηση που είμαστε. Να σας πω μέσα από τη φιλοσοφία. Εννοείται. Φυσιολογία. Τι εννοείται δηλαδή? Η ένωση δύο ανθρώπων. Ναι. Και πρέπει, σωματικά δεν είναι λίγο? Πρέπει να είναι όμως μια πραγματική ένωση και σωματικά και πνευματικά. Φυσικά. Και είναι ιερό πράγμα και μυστήριο. Διότι τι κάνει?
τελικά το μυστήριο αυτό της αγάπης, του έρωτα που ονομάσατε εσείς, γεννά το μυστήριο της ζωής. Mm-hmm. Δεν έχετε χρόνο, θα ήθελα άλλη φορά να σας πω τη φυσιολογία του. Είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί δεν είναι απαραίτητος ο έρωτας να συνυπάρχει και να πηγαίνει πάντα με τη γέννηση του μυστηρίου της ζωής. Μπορεί αυτή η ένωση των ανθρώπων, όπως την περιγράψατε, να γίνεται και ανεξάρτητη. Εγώ και αυτό που σας λέω όμως είναι ότι και τι μεγάλο πράγμα μπορεί να υπάρχει ζωή χωρίς τέτοιο πράγμα. Όχι, αυτό όχι. Άρα η συνθήκη είναι ικανή, αλλά ίσως όπως εσείς λέτε όχι αναγκαία. Λοιπόν, τι θα σας πω, ότι χάρηκα πάρα πολύ για τη συζήτηση πολύ που είχαμε. Όπως το είχαμε προδιαγράψει από την αρχή, δεν θα μας έφτανε η ώρα για να θίξουμε πολλά πράγματα. Ελπίζω να έχουμε αυτή την ευκαιρία και σε άλλες μορφές, όχι μόνο σε ένα τηλεοπτικό στούντιο, και με νέα παιδιά, σε άλλους χώρους, όπου, πώς το είπατε, να σας καρφώνουνε. Θα έρθω κι εγώ να καρφώσουν και εμένα. Πάμε μαζί. Ναι, μαζί. Να μας καρφώσουμε. Και να τους καρφώσουμε όμως, μην νομίζετε. Θα τα αγκαλιάσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Και να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε απόψε. Καλό σας βράδυ.